Νέος αέρας ανάπτυξης αναμένεται στο εξής στην ευρύτερη περιοχή της Καλέτας στο Ρέθυμνο, καθώς ένα μεγάλο έργο που τα τελευταία 10 χρόνια σχεδίαζαν οι τοπικές αρχές εξασφάλισε το τελικό OK και εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αλία και Θάλασσα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο λόγος για το αλιευτικό καταφύγιο της Καλέτας, το οποίο ανοίγει το δρόμο και για άλλα σύνοδα έργα, ενώ ταυτόχρονα το καταφύγιο θα μπορεί να υποδεχθεί και άλλα σκάφη, ακόμα και τουριστικά, που θα θέλουν να λιμενιστούν προσωρινά για να προσεγγίσουν άλλα λιμάνια. Ένα έργο σημαντικό για το Ρέθυμνο, σημαντικό για την περιοχή όλη του πρώην Δήμου Αρκαδίου, σε μια ενότητα πολύ τουριστική και για ένα καταφύγιο το οποίο είναι μοναδικού χαρακτήρα αλιευτικού στο βόρειο κομμάτι του νομού Ρεθύμνης. Άρα λοιπόν ξεκινάει όλο αυτό δυναμικά, γιατί συνδυάζει και το κομμάτι των αλιέων που θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν εκεί, θα μπορούν να υπάρχει επιλογή ελιμενισμού τους τόσο από το λιμάνι του Ρεθύμνου εκεί, δεν σημαίνει ότι θα φύγουν από το λιμάνι. Το έργο του καταφυγίου που θα εξυπηρετεί 70 σκάφη περιλαμβάνει την προμήθεια γερανού ανέλκυσης και καθέλκυσης, φορητό οικίσκο με μέσα αντιρρύπανσης, ενώ θα κατασκευαστούν προσύνεμος μόλος 118 μέτρων με τεχνητούς και φυσικούς ογκόληθους, υπήνεμος μόλος 170 μέτρων, κρυπηδώματα, ράμπα για ανέλκυση και καθέλκυση, υποδομές για άτομα με αναπηρία, δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, επέκταση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης, ένα κτίριο 45 τετραγωνικών μέτρων για βοηθητικές κρίσεις και ένα αντλιοστάσιο. Ανοίγουν οι προοπτικές για μεγαλύτερο σχεδιασμό έργων, προγραμμάτων, να πετυχθεί μια δημιουργία ιχθυόσκαλας, που είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για το Ρέθυμνο των Ψαράδων και των Αλατάδων σε εκείνη την περιοχή, και επίσης η διασύνδεση του λιμένα Ρεθύμνης με τώρα το αλιευτικό αυτό της Καλέτας, με τις διάφορες μαρίνες που έχουν δημιουργηθεί ανατολικά, όπως επίσης και τα λιμάνια, τα γραφικά, το Μπαλίου, στο Μπαλί, στις Ίσες, στο Πάνορμο. Όλα αυτά διαγράφουν μια όμορφη διαδρομή μέσω πλοίων, είτε αναψυχής είτε αυτών είτε ιστιοφόρων, θαλάσσιου τουρισμού, θαλάσσιας αξιοποίησης. Το αλιευτικό καταφύγιο της Καλέτας είναι έργο συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδότηση εξαιρετικά μεγάλη για το Ρέθυμνο, καθώς θα δώσει τεράστια ανάσα στην τοπική οικονομία, ενώ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Οι διαδικασίες για το διαγωνισμό του έργου πρόκειται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ θα ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια.